Φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης, ξημέρωμα 7 Δεκεμβρίου του 2012, βαδίζουμε προς το τέλος του χρόνου. Τελικά δεν ήρθε η καταστροφή της γης, ήρθε η καταστροφή της Ελλάδας. Τελικά κάνανε ένα λάθος αυτής της προβλέψης. Λέει το 2012 θα καταστραφεί η γη. Ποιοι το λέγανε, ρε Γιάννη, θυμάσαι? Ποιοι, οι Ίγκας ήτανε? Ποιοι ήτανε, ρε? Ποιοι το λέγανε, ρε? Κάποιοι τέλος πάντων, η Μάγια ήτανε. Η Μέλισσα, η Μάγια, δεν ξέρω τι ήτανε. Τελικά κάνανε λάθος. Γιατί να πούνε ότι θα καταστραφεί η Ελλάδα το 2012, είπαν θα καταστραφεί η γη. Κάνε ένα σημαντικό λάθος. Μια κουτσουλιά πάνω στη γη είναι, μια κουκίδα στη γη είναι και αυτή η Ελλάδα, η οποία καταστράφηκε το 2012. Ή έχει ακόμα κι άλλο πάτο να φτάσει. Φτάσαμε πάτο, ρε Κουμούνα. Καλημέρα. Φτάσατε πάτο. Εσείς τι είστε, δεν φτάσατε πάτο? Εμείς, άμα έρθουμε στα πράγματα, θα ανέβουμε. Α, ξέχασα, ναι. Θα κυβερνήσουν οι εργάτες στα εργοστάσια. Σωστό. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Τι έγινε, ρε Μπρούκλιδες, στο Αγίου Νικολάου σήμερα, τι, στο σπίτι τη βγάλατε, τον Παναθηναϊκό βλέπατε? Πού είναι εκείνες οι μέρες, τις Πέμπτες, όταν τύχαινε καμιά γιορτή έτσι μεγάλη? Ωρε κάργα τα ζαχαροπλαστεία, τα κολόμπαρα γεμάτα, ταβέρνες, ιστορίες. Τι έγινε, ρε, τώρα μέσα στο σπίτι? Delivery. Εντάξει, όπως μπορεί ο καθένας. Delivery. Λοιπόν. Και επειδή delivery δίνει και η πίτσα φρέσκα, στο 938.000 εσείς οι οποίοι έχετε αυτή τη λιγούρα τη νυχτερινή, ξέρετε εσείς που κάνετε δίαιτα 8 η ώρα, τρώτε βραδινό σαλάτα, αλλά 12 η ώρα και 4 ξυπνάτε και τρυπάει το στομάχι, ξέρω εγώ, είστε ικανοί να φάτε τα ντουβάρια από το σπίτι σας, προτιμότερο είναι να φάτε μια ωραία πίτσα φρέσκα ή μια μακαρονάδα πουτανέσκα, κύριε Χιλτήρη, πουτανέσκα, έτσι με μπόλικο κεφαλοτήρι από πάνω, ξέρω εγώ, και λευκή σάλτσα ή κόκκινη σάλτσα με κρώμιο μέσα και σκόρδο. Κρώμιο, κρεμμύδι, ρε κομμουνιστή, δεν το ξέρεις το κρώμιο? Εκεί ο Γκορμπατσόβ δεν σας το έμαθε το κρώμιο? Δεν είχατε εκεί στη Ρωσία κρεμμύδι?